Μπροστά, Χατζίδη σεντράρει. Προσπαθεί ο Μπατίστα, το σουτ και γκολ. Να λοιπόν το 1-0. Καραταίδης για το Σαββίδη. Σαββίδη στην περιοχή κάνει και το γύρισμα. Στην πορεία της μπάλας εκεί ο Δανός, ο Κρίστεσεν σέλνει μπάλα στα δίχτυα. Το 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 39. Παχατουρίδης στο πλάγιο. Μπατίστα στην περιοχή τώρα ο Σαββίδης. Σαββίδης θα κάνει το σουτ. Στην περιοχή ο Κρίστεσεν, την μπάλα στα δίχτυα. Για τον Αμανατίδη. Η κεφαλιά και τον γκολ. Η κεφαλιά και τον γκολ από το Κρίστεσεν. Να λοιπόν μια τρίτη κεφαλιά ο Ολυμπιακός παραβιάζει και αυτή τη φορά την εστία της Νάουσας. La ofensividad necesaria y las precauciones defensivas que necesita. Batista. La pelota lanzada por Batista, supuesto el primer gol del Olympiacos. El Olympiacos en estos momentos está Café Gipedujo. Καθώς για να μην δω τον Κρίστεσεν. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό και το 1-0. Να λοιπόν ο Ολυμπιακός, κυρίες και κύριοι, στο 15ο λεπτό, στο 14ο, στο 15ο λεπτό ανοίγει το σκορ. Δείτε εδώ τον Δανό και τον κόσμο του Ολυμπιακού. Από τον Μπατίστα, η πολύ ωραία παλιά για τον Κρίστεσεν. Και δείτε εδώ Δανός, πως με πανέξυπνο τρόπο, πολύ ωραίο σκαυτό πλασαριστό, περνάει την μπάλα από τον Όσο Τωρένα και ανοίγει το σκορ για τον Ολυμπιακό. Να λοιπόν, όμως είναι 2-3, να ο Γκόνιας, να ο Κρίστεσεν, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, για να δούμε, θα κάνει τους δικές τεμπών. Να λοιπόν ο Δανός για δεύτερη φορά παραβιάζει την αιστεία του Όσο Τωρένα. Και τον Γκόνια σε μια προσπάθεια, τώρα η σειρά του Χατζίδη, για να δούμε, θα μπει μέσα ο Χατζίδης, θα γυρίσει την μπάλα, να τον γκολ από τον Κρίστεσεν, τον γκολ. Νέο γκολ από τον Κρίστεσεν. Πάντα ο Γκόνιας θα κάνει τώρα την παλιά. Προτάσο, Κρίστεσεν τελικά, Κρίστεσεν, ο Δανός το σουτ και το 5-1 για τον Ολυμπιακό. Την παλιά που γίνεται και φεύγει ο Κρίστεσεν και είναι και γρήγορος απέναντι στον Ατματζίδη. Το πλασέ του Κρίστεσεν, η μπάλα στο δοκάρι και το 0-2 για τον Ολυμπιακό είναι γεγονός. Με τον Δανό στο 40. Στο κενό χώρο, ο Δανός βρέθηκε απέναντι τον Ατματζίδη, το σουτ του βρήκε πρώτα το δοκάρι. Και το 0. Το 1 λεπτό στην καρδιά της περιοχής απομακρύνεται η μπάλα και φτάνει στον Καραταίδη. Πιάνει ένα δυνατό σουτ, η μπάλα από τα χέρια του Μιχάλη στο δοκάρι και τον γκολ από τον Κρίστενσεν. Βγάζει και τη σέντρα ο Καλατζής. Άφησε ο Βάιτς να περάσει μπάλα, θαυμάσιο το 2-0 και πάλι από τον Κρίστενσεν. Η σέντρα του Γκόνια. Ο Κρίστενσεν κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. 3-1 από το ωραίο γκολ του Δανού. Τώρα με τον Καραπιάλη την αλλάζει, Παχατουρίδης, η σέντρα του, το σουτ και το γκολ από τον Κρίστενσεν. Εστάει, πέρασε για τον Κρίστενσεν, ο Κρίστενσεν πλασάρει και κάνει hat-trick ο Δανός, δεν είχε κανένα πρόβλημα να περάσει την μπάλα πάνω από τον Γιόνους μετά την εξαιρετική μπαλιά του Εστάει. Το κόρνερ με τον Καραπιάλη για τον Ολυμπιακό, γέμισμα από τον Καλατζή μέσα στην περιοχή, είναι ο Τσιαντάκης, θα κάνει το σουτ, θα παραβληθεί ο Κρίστενσεν και ισοφάρισε για τον Ολυμπιακό, 1-1. Και στο 28 ο Κρίστενσεν έκανε το 1-0. Ο Δανός μάλιστα χρειάστηκε να σκοράρει 9 λεπτά αργότερα, ο Τουρμπομπέντ έκανε το 2-0. Ο Μιτσιμπόνας ελήφθηκε έξω από την περιοχή, βρήκε το Δανό, ο οποίος σε επίδειξη υψηλής τεχνικής σκόραρε ξανά. Ο Μπεν Κρίστενσεν αντιμέτωπος με τον Ατματζίδη, για αυτό το πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος από τον Κούτουλα πριν από 2 περίπου λεπτά. Ο Κρίστενσεν αρκετά μεταφορά εκτελεί και ανοίγει το σκορ. Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-0 λοιπόν με το έστοχο χτύπημα πέναλτι του Δανού. Μπεν Κρίστεσεν 1 το γκολ για τον σπουδαίο αυτοκυνηγό στο ελληνικό πρωτάθλημα.